Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΧΑΝΙΟΝ, ο οποίος είναι μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ζητημάτων, ανοιχτών ζητημάτων, και θέλω να ξεκινήσουμε και από το κτηριακό. Κύριε Μπέλμπα, σας βλέπουμε, καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε αυτή. Και είπα για το κτηριακό, γιατί μάλιστα στην έναρξη της εκπομπής παρότρινα και τον κόσμο να μας επισημάνει και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι του κτηριακού. Ξέρετε, τα σχολεία δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είστε εσείς, οι εκπαιδευτικοί που κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει να την κάνετε, αλλά είναι και το κομμάτι των εγκαταστάσεων που πολλές φορές είναι το λιγότερο ανεπαρκής. Συμφωνώ. Και μάλιστα τώρα που υπάρχουν, ξέρετε, με τα προγράμματα Εράσμους, πηγαίνουν, έρχονται συνάδελφοι στο εξωτερικό. Η διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες είναι τεράστια. Μόνο και μόνο αρκεί να σας πω ότι στα Χανιά πάνω από 50 αίθουσες είναι προκάτ. Έτσι. Προχθές ήμουν στο ΕΠΑΛ Κισάμου, όπου οι συνάδελφοι... Όταν έγινε ο σεισμός το 2019, τότε η πολιτική ηγεσία τους υπόσχονταν ότι το 2023 το Δεκέμβριο το ΕΠΑΛ Κισάμου και το ΓΕΛ Κισάμου, τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα, θα έχουν χτιστεί. Έχουμε ένα χρόνο μετά από τότε, που υποτίθεται θα είχαμε έτοιμα σχολεία, και δεν έχουν μπει ούτε τούβλο. Δεν έχει μπει ούτε τούβλο. Έτσι. Και φυσικά μας λένε για τις άθλιες συνθήκες των ΠΡΟΚΑΤ. Έχουμε ΠΡΟΚΑΤ τα οποία δεν έχουν άδεια. Έχουμε ΠΡΟΚΑΤ τα οποία έχει λήξει η άδειά τους. Ναι. Έχουμε σχολεία τα οποία έχουν ανακαινιστούν 40 χρόνια ασοβάντιστα σε ορισμένα σημεία. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 40 χρόνια η διάβρωση έχει περάσει και φαίνεται κιόλας, οι σιδερόβεργες είναι σκουριασμένες. Εν πωλής, χοντρικά αυτό είναι το... Αυτά είναι τα κτίρια τα οποία... Είναι κτίρια τα οποία στεγάζουν εσάς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα παιδιά μας. Αυτά είναι λοιπόν, αυτές είναι οι εγκαταστάσεις για τις οποίες μιλάμε σήμερα, κύριε Μπέλμπα. Και τουλάχιστον δραματικό μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ αυτό, γιατί αναρωτιέμαι και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και μαζί μου, ότι αν ήταν ένας επαγγελματικός χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια, τότε και πρόστιμα βαρύτατα θα πλήρωνε. Και φυσικά αν ήταν ανεπαρκής ως προς τις συνθήκες που πρέπει να καλύπτει. Μα είναι σαφές, τα πρωτόκολλα της πυροσβεστικής παραβιάζονται συλλήβδιν για να μπορέσουν να χωρέσει το μαθητικό δυναμικό μες στις τάξεις. Ενώ απαγορεύεται το εργαστήριο φυσικών επιστημών να έχει γίνει κανονική τάξη και να γίνεται αίθουσα μαθήματος, γιατί πρέπει να λειτουργεί σαν εργαστήριο, κανονικά στο 70% των σχολείων χρησιμοποιείται σαν κανονική τάξη. Κάνουμε μάθημα σε ημιυπόγεια. Κάνουμε μάθημα σε αίθουσες κάτω από κλιμακοστάσια. Φτιάχνουμε αίθουσες για να μπορέσει να φιλοξενηθεί ο πληθυσμός των μαθητών, ο οποίος πλέον είναι πολύ μεγάλος και τα τμήματα στην τελική τους πλειονότητα είναι σε 27, 26, 25 μαθητές, ενώ η παιδαγωγική επιστήμη λέει με σαφήνεια ότι πρέπει να είναι 12 με 17 μαθητές. Ναι. Τώρα πάμε και στο κομμάτι των ελλείψεων, ό,τι έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό. Έχετε τεράστιο πρόβλημα και εκεί, δηλαδή μιλάμε για δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστο προσωπικό. Ισχύει. Έχουμε 7 Νοέμβρη, δύο μήνες μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Υπολογίζω ότι με την τελευταία πρόσληψη αναπληρωτών χάνονται μόνο 1.200 διδακτικές ώρες τη βδομάδα για όλους τους μαθητές των Χανίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική παιδεία, και στην ειδική αγωγή έχουμε επίσης πάρα πολλές ελλείψεις. Παρόλο το στίβαμα των μαθητών που έχει γίνει στην ειδική αγωγή κόντρα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, και ξέρετε, είναι παιδιά τα οποία πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με ενσυναίσθηση και ευαισθησία απέναντι στα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, η κυβέρνηση τα τσουβαλιάζει και ουσιαστικά τους στερεί το δικαίωμά τους στη μόρφωση. Μάλιστα. Και στην ειδική αγωγή, λοιπόν, είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι? Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια μία επίθεση στην ειδική αγωγή, όπου τα παιδιά της παράλληλης στήριξης, ενώ σαφώς αναφέρεται και είναι και το καθηγοντολόγιο των εκπαιδευτικών, έτσι, ώστε να είναι εξατομικευμένη η διδασκαλία, δηλαδή να είναι ένας μαθητής με έναν εκπαιδευτικό συν τον εκπαιδευτικό της γενικής παιδείας. Πλέον αυτό υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια για να καταργηθεί, έτσι.
και το οποίο επιφέρει πολλά ζητήματα στη λειτουργία του σχολείου και στη γνωσιακή ψυχιακή κατάσταση των παιδιών. Επίσης, υπάρχει ζήτημα στην έλλειψη προσωπικού. Ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, όλοι αυτοί λείπουν από τα σχολεία. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές, λείπουν από τα σχολεία. Σκεφτείτε ότι μίλησα τις προάλλες με μία συναδέλφισσα, ψυχολόγο η οποία προσλήφθηκε στο σχολείο, και όταν κάναμε την κουβέντα, μα πόσα παιδιά έχει, σε πόσα σχολεία πηγαίνει και ούτω καθεξής, μου λέει, κοίτα, υπό την ευθύνη μου έχω 1500 παιδιά. Μόνο. Πώς μπορεί ένας ψυχολόγος, πείτε μου, μάλλον ένα παιδί, να συνδεθεί με έναν άνθρωπο, ο οποίος τον βλέπει για μία μέρα τη βδομάδα, όταν είναι να περάσει από το σχολείο, για να μπορέσει να πει το πρόβλημά του. Είναι προφανές ότι η κατάσταση είναι πασάλιμα, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και την ίδια ώρα μιλάμε για τη βία στα σχολεία. Το βλέπετε κι εσείς. Αντιμετωπίζετε ενδεχομένως πολλές φορές καταστάσεις όπου κι εσείς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργήσετε όχι ως πυροσβέστες ή ως ψυχολόγοι ακόμα, αλλά να λειτουργήσετε και ως μεσάζοντες ανάμεσα στα παιδιά για να φτιάξετε μια κατάσταση. Χωρίς όμως αυτό που είπατε, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να μπορούν να βοηθήσουν κάποιο παιδί εφόσον αυτό χρειάζεται, είτε βοήθεια γιατί δέχεται το bullying, είτε γιατί παρουσιάζει μια συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως να είναι έξω από τα όρια ενός σχολείου. Η συζήτηση για τη βία είναι πολύ μεγάλη και δηλαδή θα θέλουμε αρκετή ώρα για να την κάνουμε αναλυτικά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα στοιχείο το οποίο βλέπω, γιατί ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, έχει δώσει το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, τουλάχιστον 2-3 συνεντεύξεις που έχω προσέξει. Και βάζει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα των κινητών στο σχολείο. Ναι. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε και μια πανηγυρική ανακοίνωση ότι έχουν δοθεί 6.000 αποβολές στα παιδιά από την αρχή του χρόνου εξαιτίας της χρήσης των κινητών στα σχολεία. Εδώ να πω ότι η ίδια η ανακοίνωση είναι όνειδος, είναι ντροπή. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο να επιχαίρει για τις αποβολές που παίρνουν τα παιδιά εξαιτίας χρήσης του κινητού. Δηλαδή, αυτό δεν είναι παιδαγωγική προσέγγιση. Παιδαγωγική προσέγγιση προϋποθέτει τη δημιουργία, το διάλογο, τη συζήτηση. Δεν είναι το ζήτημα να βγάλουμε τα παιδιά που χρησιμοποιούν το κινητό έξω από τα σχολεία. Σίγουρα όχι για να πανηγυρίσουμε την καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού αποβολών. Ως σκέψη, ως πρωτοβουλία και ως κίνηση αυτή του Υπουργείου, πώς τη μεταφράζετε εσείς? Γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε, κακώς τώρα σταθήκανε στα κινητά, πόσο τα κινητά επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, και υπάρχουν εκεί άλλοι οι οποίοι λένε, επιτέλους, τα κινητά πρέπει να μένουν εκτός αίθουσας. Υπάρχουν δύο παράγοντες σε αυτή τη συζήτηση που λείπουν και που κρύβει πολύ καλά η κυβέρνηση. Πρώτον, ότι η κουβέντα για τα κινητά, η συζήτηση για τα κινητά την άνοιξε η κυβέρνηση και λειτουργεί ως παραπέτασμα σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που είναι αυτά που συζητούσαμε στην αρχή, έλλειψη προσωπικού, σχολική κατάσταση, κτηριακές υποδομές, μαθητές στην τάξη. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης και λειτουργεί σαν παραπέτασμα η κουβέντα για τα κινητά. Το δεύτερο είναι ότι αν δούμε τον νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν είναι καθόλου άθωο, είναι αυταρχικό. Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Οι απουσίες, αυτή τη στιγμή οι αδικαιολόγητες απουσίες μπήκαν με το νέο νομικό πλαίσιο, είναι στις 50 αδικαιολόγητες. Ένας λοιπόν μαθητής ο οποίος θα πάρει 3 αποβολές μέσα στη σχολική χρονιά γιατί έβγαλε το κινητό του και λειτουργήσαν οι συνάδελφοι όπως λέει το Υπουργείο χωρίς παιδαγωγική προσέγγιση κατά τη γνώμη μου, και για παράδειγμα νοσήσει για 2 μέρες γαστρεντερίτιδα, που ξέρετε εδώ στα Χανιά υπάρχει και μια τοπική πανδημία, αλλά δεν πηγαίνει και δεν πάει στο γιατρό, γιατί ξέρει ότι εντάξει, με 2 μέρες, εν πάση περιπτώσει, θα την περάσει στο σπίτι. Ουσιαστικά έχει καλύψει το 80% των αδικαιολόγητων απουσιών. Καταλαβαίνετε ότι εμείς θα κινδυνεύσουμε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η αλήθεια είναι τώρα, και 50 δικαιολόγητες απουσίες δεν είναι μικρός αριθμός. Αν φυσικά χρειάζεται κάποιος μαθητής να λείψει δικαιολογημένα για λόγους ασθένειας που κανένας δεν το εύχεται κι αυτό. Εντάξει, οι 50 απουσίες θεωρώ ότι είναι και μικρό περιθώριο για ένα μαθητή αδικαιολόγητες. Σας υπενθυμίζω πρώτον ότι το προηγούμενο νομικό πλαίσιο έλεγε 114 στο σύνολο. Δικαιολογημένες αδικαιολόγητες, ένα. Και δεύτερον, το 50, ουσιαστικά συζητάμε για 9 μέρες. Δεν μπορεί να λείψει 9 εργάσιμες μέρες.
με το περιθώριο πλέον να υπάρχει πενθήμερη αποβολή, ναι. υπάρχει αποβολή για το κινητό μία μέρα. Καταλαβαίνετε ότι οι 9 είναι, δεν είναι πάρα πολλές, είναι λίγες. Άρα θα έπρεπε... Φοβάμαι μην υπάρχει τέτοια χρήση του μέτρου ή υπάρξει τέτοια πίεση από τη διοίκηση, γιατί με το βούρδουλα και με το μαστίγιο μας πηγαίνει και εμάς η διοίκηση, δεν μας συμπεριφέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τον Μάιο, τον Ιούνιο, κάνουμε μέσω συλλόγου δασκόντων συζητήσεις εξόχως αντιεπιδαγωγικές, θα τις χαρακτηρίσω εγώ, για το αν πρέπει να αφήσουμε ένα μαθητή ο οποίος κατά τα άλλα είναι ένας μαθητής ο οποίος θα έπρεπε να προηγηθεί στην τάξη, αλλά τελικά έχει ξεπεράσει το όριο των απουσιών. Να. Το οποίο είναι τελείως παράλογο. Άρα, κύριε Μπέλμπα, εννοείται ότι λείπει παιδαγωγική διάσταση λοιπόν από το μέτρο. Ίσως θα έπρεπε να το δουν με μια άλλη οπτική, να έχει άλλες παραμέτρους, φαντάζομαι. Γιατί ως μέτρο τώρα, το αν μην υπάρχει χρήση κινητού μέσα στην αίθουσα, φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι ναι, να μην γίνεται χρήση κινητού τηλεφώνου. Προφανώς. Το ζήτημα είναι με τι προσέγγιση, με τι ματιά βλέπεις τα πράγματα σε ένα σχολείο, ξαναλέω. Το σχολείο, ξέρετε, πρέπει να είναι δέκτης του λάθους. Πρέπει να λειτουργεί με ένα δημιουργικό τρόπο, με το διάλογο, να προσπαθεί να πείσει μέσω της λειτουργίας του. Κάπως έτσι, να, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν, λέει η παιδαγωγική επιστήμη. Ακριβώς. Δεν είναι το ζήτημα να μας δώσει δυνατότητες, εργαλεία, όπως λέει ο Υπουργός, για να πετάμε ανθρώπους έξω από το σχολείο. Αυτό δεν είναι ακριβώς. Πού προσφέρει παιδαγωγικά? Το ανάποδο κάνει, το οποίο συνδέεται με τη βία. Αυξάνει το άγχος των παιδιών, αυξάνει την ανασφάλεια, με αποτέλεσμα να εντείνει και το κομμάτι της βίας μέσα στα σχολεία. Άρα το σχολείο, το ίδιο το σχολείο, εξαιτίας μιας αυταρχικής λειτουργίας, να αυξάνει τον αυταρχισμό και να εντείνει τη βία. Δείτε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πολύ αυταρχικά πλαίσια μέσα στα σχολεία και ταυτόχρονα έχουμε τεράστια κρούσματα βίας και πολύ επιθετικά όπλα, τα γνωρίζετε. Γιατί και τα δύο συνυπάρχουν? Μα γιατί το ένα, η αυταρχική λειτουργία του σχολείου, λέμε εμείς, φέρνει και το άλλο, την παραβατική συμπεριφορά μέσα στο ίδιο το σχολείο. Άρα να υπάρξει μια διαφορετική οπτική, λοιπόν, πιο παιδαγωγική, στο πλαίσιο τουλάχιστον των παιδαγωγικών διαδικασιών, όπως και εσείς οι εκπαιδευτικοί το βάζετε στο τραπέζι. Κύριε Μπέλμπα, και απεργιακές κινητοποιήσεις εν όψη, έτσι? Φυσικά. 20 του μηνός συμμετέχουμε στην πανεργατική απεργία. Δεν είναι μόνο. Εμείς θα βάλουμε στην ατζέντα μας και σαν ελμεχανίων όλα τα προηγούμενα που είπαμε, σχολική στέγη, μαθητές ανατάξη, πληρότητα προσωπικού. Δεν μπορεί όμως να αφήσουμε και απ' έξω, και αυτό μας συνδέει με όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Εγώ για πρώτη φορά βλέπω ότι υπάρχουν τόσο ευήκοα ΟΤΑ σε σχέση με τους μισθούς. Ο νεοδιόριστος αυτή τη στιγμή πληρώνεται με 776 ευρώ το μήνα. Με την αύξηση που έταξε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, θα πάει στα 782, πολύ μεγάλη αύξηση, να ράψουν τσέπες οι συνάδελφοι καινούργοι, για 12 μισθούς το χρόνο, έτσι, όταν 15 χρόνια πριν, το 2009, έπαιρνε σχεδόν 1100 ευρώ για 14 μισθούς το χρόνο. Να. Και τα νίκια έχουν διπλασιαστεί. Τιμή γκαρσονιέρα στα Χανιά το 2009 200 με 250 ευρώ. Τιμή γκαρσονιέρα στα Χανιά το 2024 450 και βάλε ευρώ. Και αντίστοιχα για τους νεοδιόριστους, για τους αναπληρωτές, συγγνώμη. 950 ευρώ ο μισθός τους. 6, 7, 8 ή 9 μισθοί βέβαια. Γιατί ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι ελαστικά εργαζόμενοι. Το μισθολογικό είναι μεγάλο κομμάτι και για τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Και γι' αυτό λοιπόν, 20 του μηνός, εμείς λέμε να κλείσουν τα σχολεία, να κατέβουν και όλοι οι συνάδελφοι στον δρόμο, να πλαισιώσουμε και να μαζικοποιήσουμε τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Όχι μόνοι μας, μαζί με τους γιατρούς, μαζί με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ούτε και αυτοί είναι σε καλύτερη μοίρα, τα εργασιακά τους δικαιώματα είναι σε άθλια κατάσταση. Εκ των πραγμάτων διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς. Εμείς έχουμε και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, για ξεπάγωμα της διετίας 16-17 που έχει παγώσει, για κατάργηση της εισφοράς υπέρ της ανεργίας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η απεργιακή κινητοποίηση έχει και πολύ μεγάλα αυτιά και έχει και πολύ μεγάλη δυνατότητα να απλώσει. Γιατί οι μισθοί σε σχέση με την ακρίβεια είναι
μισθή πείνας, ακριβώς. 20 Νοεμβρίου, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, 20 κύριε Νοεμβρίου. Μπέλβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση για το χώρο της εκπαίδευσης στα Χανιά. Φυσικά θα τα ξαναπούμε και στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.